κάτι τώρα. Εσύ ήσουν στη μακρινή Αυστραλία που είναι και αρκετά έτσι χώρα ανεφιγμένη και με προοπτικές και με μέλλον. Τι έγινε, γιατί σε έκανε και έφυγες και έφυγες εδώ. Κοίταξε, το έχω ξαναπεί, Ιωσήφ, εγώ την πατρίδα μου δεν την αλλάζω. Δεν την αλλάζω. Ύστερα, παρόλο που εμένα με γλύκανε πολύ ξενιτιά. Οικονομικά λες, Οικονομικά. Παρόλα αυτά τα γκρέμισα όλα για να έρθω στον τόπο μου να μείνω. Ύστερα εδώ, όπως σου έχω ξαναπεί, το συμπάθησα το νησί. Η αδυναμία της γυναίκας για εδώ, ήρθαμε εδώ. Εδώ λοιπόν είδα ένα πράγμα από τις ιστορίες των παλιών που περάσανε από εδώ. Την αγάπη τους για αυτό το νησί, ύστερα από τα τόσα που τραβήξανε, με κάνουν να το αγαπήσω κι εγώ αυτό το νησί. Στην αρχή έκανα κάποιες ενέργειες, μήπως τακτοποιήσουν κάτι που να τραβάει ένα νέο μετά να μείνει μετά από μας πάνω, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Και σταμάτησα πια, κουράστηκα. Εδώ όπως κατεβαίναμε τώρα είδα σημαία προσκοπαμένη πάνω. Τι έγινε? Ποιος την έκανε? Εγώ την έφτιαξα εκεί, να περνούν από πάνω να το βλέπουν. Εγώ ψάχνω να βρω ένα από τους 300 μας Έλληνες που να έχει κάποια αγάπη για αυτά τα νησιά και να ρίχνει ένα βλέμμα και σε εμάς. Τι να πω.